Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για την τουριστική κίνηση στη Μαγνησία το φετινό καλοκαίρι. Κι αν πέρυσι η πληρότητα στο νομό άγγιξε το 50%, φέτος εκφράζονται φόβοι ότι θα κυμανθεί κάτω από το 30% σαν αποτέλεσμα των μειωμένων κρατήσεων στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η κατάσταση μοιάζει να μην είναι αναστρέψιμη, καθώς οι όποιες κρατήσεις από το εξωτερικό έχουν ολοκληρωθεί και συνεπώς οι όποιες ελπίδες μπορεί να υπάρχουν είναι η μετακίνηση από τους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος προς το Πήλιο και τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Πολλοί κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες χρονιές σε επίπεδο τουριστικής κίνησης των τελευταίων ετών, παρά τη ραγδαία αύξηση της κρουαζιέρας. Η κατακόρυφη πτώση του τουρισμού αποτελεί πληγή για την τοπική και όχι μόνο οικονομία, καθώς οι τζίροι των τουριστικών καταλυμάτων και των καταστημάτων εστίασης δεν έχουν καμία σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενων ετών. Με σκοπό πάντως οι επιχειρηματίες της περιοχής να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες, έχουν ρίξει τις τιμές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, προσφέροντας παράλληλα διάφορα τουριστικά πακέτα σε μια προσπάθεια ακόμα και τις τελευταίες ημέρες να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στην περιοχή της Μαγνησίας.